έχουμε δύο στόχου. Ένα είναι να διεκδικήσουμε στην Ευρώπη αυτά που πραγματικά που μπορούμε να κάνουμε. Ε, και ο άλλο στόχο είναι να αρχίσει να σπάει λίγο το παλαιοκομματικό σύστημα. Το ποτάμι είναι ένα νέο κόμμα. Έχουμε μπει 42 άνθρωποι που δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Επομένω, αυτό δείχνει κάτι, το οποίο αν πέσει εφόρουμ, που έλεγε να συμμετέχουν οι χρόνια πάσχοντε συνεργά στην πολιτική. Γιατί αυτό. Οι χρόνια πάσχοντε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από 150 εκατομμύρια, ένα στου τρει. Επομένω, ο ένα ε, χρόνια Πάσχων που είναι όλη μέρα στο νοσοκομείο παίρνει φάρμακα, γνωρίζει πολύ καλά τι δεν πάει καλά σε ένα σύστημα υγεία. Επομένω, τα φάρμακα, τα καινοτόμα, οι καινοτόμε θεραπείε και το πώ μπορεί να αλλάξει το σύστημα έχει, μπορεί να προσφέρει πολλά. Επομένω, χρειάζεται ο ασθενή να συμμετέχει στην αξιολόγηση και τεχνολογιών υγεία πολλέ φορέ. Ζω στην Αγγλία. Εγώ ζω στο, στην, στην Οξφόρδη, είμαι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη και είμαι και δικηγόρο στο Λονδίνο. Και ήρθα τώρα εδώ, ήρθα με τον Σταύρο, ε, πιστεύω ότι ο Σταύρος λέει την αλήθεια, έτσι, αυτά που λέει τα νέα απολύτως. Η διαφθορά είναι το σημαντικότερο πρόβλημά μας, είναι ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα από κάτω που δεν ξέρουμε τι παίρνει και τι δεν παίρνει, δεν γίνεται σοβαρή έρευνα, έτσι, το πρώτο πρόβλημα. Και δεύτερον, κανεί δεν το πιστεύει, δεν υπάρχει αξιοπιστία. Έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό για κανένα θέμα. Στη χωροταξία, στο περιβάλλον, στην αγροτική πολιτική, στου συνεταιρισμού. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε. Έρχονται λοιπόν όλοι και λένε: Εντάξει, θα κάνουμε μια αρπαχτή, να περάσουμε τα πρώτα δύο χρόνια. Έτσι γίνεται και στην πολιτική και στι επιχειρήσει και παντού. Αυτό έχει διαλύσει την οικονομία τη χώρα.